Μήπως μπορείτε να μου πείτε εσείς ψαστή υπουργοί και οι δύο, ο ένας πρώην ο άλλος και είναι ακόμα, για να μην τρελαθούμε, τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών, αν δεν κανένα κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία. Τι θα κάνουμε, θα συνεργαστείτε ή όχι? Είχαμε μια σαφή τοποθέτηση πριν από τον κύριο Μηταράκη. Πρώτα απ' όλα, καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Ο οποίος είπε να πάμε σε εκλογές. Αυτή είναι η γραμμή, Σαμαρά. Και... τον έχω χάσει τον κύριο Σαμαρά. Είναι αρκετά επικίνδυνη η γραμμή. Έτσι, γιατί θα βάλει τη χώρα σε περιπέτειες, σε απίστευτες περιπέτειες, οι οποίες αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν τις αντέχει ο τόπος. Εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές έπρεπε να γίνουν αργά ή γρήγορα. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα των εκλογών και να δουλέψουμε με αυτά που θα έχουμε στα χέρια μας. Γιατί η ουσία του πράγματος είναι να κυβερνηθεί ο τόπος, να μπουν συγκεκριμένοι στόχοι και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και αρχίσουμε να δουλεύουμε όσοι είναι να συνεργαστούν στην επόμενη κυβέρνηση, να συνεργαστούν με συγκεκριμένα. Ποιοι συγκεκριμένα πιστεύετε ότι πρέπει να συνεργαστούν? Συγκεκριμένα όμως να πούμε. Νομίζω ότι είναι πολύ προώρο να πει κανείς. Πώς είναι προώρο? Όταν ο Τσίπρας λέει θα συνεργαστώ με τον Καμένο, δεν μπορεί να πει τον Παζόκα να συνεργαστούν με τη Δημοκρατία? Όχι, εγώ νομίζω ότι το υπεύθυνο. Το υπεύθυνο που πρέπει να κάνει κανείς να περιμένει τα αποτελέσματα και να δει ποια είναι η διάθεση του κάθε κόμματος να μπει σε μια προγραμματική συμφωνία. Καμία συγκυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί πάνω σε μια βάση η οποία δεν είναι πάρα πολύ με συγκεκριμένους στόχους, για να σας πω και γιατί. Αν δείτε τι έγινε με την κυβέρνηση Παπαδήμου, όσο η κυβέρνηση Παπαδήμου είχε συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, δούλευε και έφερνε αποτελέσματα. Μόλις έβγαινε κάτι μέσα από το πλαίσιο της συνεργασίας, εκεί πέρα η όποια συμφωνία ερχόταν στο χαμηλότερο κοινό παρανομαστή, με αποτέλεσμα να βλέπουμε κάτι απίθανα πράγματα, όπως το να γυρνάει πίσω ένα νομοσχέδιο το οποίο είχε ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, μιλάει για την Καλά, παιδεία. Δεν μπορέσατε να συνοηθείτε για το γάμο, για το πώς θα βγαίνει το διαζύγιο. Ή όπως ήταν για τα ταξί. Γι' αυτό λέω ότι οτιδήποτε γίνει για την επόμενη μέρα και επειδή πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος, πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο πρόγραμμα, είτε αυτό είναι με τη Νέα Δημοκρατία, είτε αυτό με τα κόμματα της Αριστεράς. Εγώ άκουσα τον κύριο Σαμαρά να θέτει καταρχήν ένα όριο. Πρωθυπουργός, ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Εσείς, κύριε Γερουλάνο, το αποδέχεστε αυτό ως λογικό? Τι θα εξαρτηθεί και αυτό? Επιμένω σε ένα πράγμα. Αφήστε τον κόσμο πρώτα να μιλήσει και ας μιλήσουμε εμείς μετά. Δεν είναι ικανή και αναγκαία για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν λέει αυτό. Δεν είναι ικανή και αναγκαία στην κυβέρνηση. Ναι, η λογική το λέει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι και απαράβατη η προϋπόθεση. Μα απαράβατη η προϋπόθεση είναι διότι πρέπει να πάμε στην πλειοψηφία. Όταν είναι το πρώτο κόμμα πλειοψηφία. Μ' αρέσει ότι υπάρχει μια αγωνία για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα όταν ακόμα δεν έχει μιλήσει ο κόσμος. Αφήστε τον κόσμο να μιλήσει. Αφήστε τον κόσμο να πει τι είναι αυτό το οποίο θέλει εκείνος να δει. Και μετά σκάτσουμε σε ένα τραπέζι, όποιοι είναι, είτε αυτό είναι το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, είτε αυτό είναι το Πασόκ με τα κόμματα της αριστεράς, πράγμα το οποίο έχει επίσης μία βάση συζήτησης. Και πάνω σε αυτό δύσκολο να δούμε πού υπάρχει. Βεβαίως είναι δύσκολο, αλλά κοιτάξτε. Να προσπεράσετε τη Νέα Δημοκρατία, είναι δύσκολο. Να σας εξηγήσω, γιατί πάντως έχει μία λογική. Τα κόμματα της αριστεράς αυτή τη στιγμή τραβάνε κάποιους ψηφοφόρους από το ΠΑΣΟΚ. Οι άνθρωποι αυτοί είναι θυμωμένοι με αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια ή θυμωμένοι με το τι έφταξαν να φτάσουμε ως εδώ. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο όμως υπάρχει πάρα πολύ κόσμος ο οποίος δεν πιστεύει ότι πρέπει να πάμε πίσω στη δραχμή. Άρα ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να λειτουργήσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό το οικοδόμημα που έχει γίνει σήμερα. Εάν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ανοίξει προς τα κόμματα της αριστεράς, τους καλέσει να συμβάλλουν στα θέματα εκτός μνημονίου στα οποία μπορούν να συμβάλλουν και αυτοί δεν το κάνουν, τότε αυτός ο κόσμος που σήμερα είναι εξοργισμένος και είναι στα μικρά κόμματα της αριστεράς θα επιστρέψουν πίσω στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο κ. Βενιζέλος έχει και τη μία επιλογή και την άλλη και αυτό το οποίο πρέπει να στοχεύουμε όλοι μας είναι να βγει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένοι στόχοι και να ξέρει ο Έλληνας πολίτης τι είναι αυτό το οποίο κυβερνάει τη χώρα. Αυτό το οποίο έχω εγώ προσωπικά βαρεθεί και νομίζω ο κόσμος βαρεθεί να ακούει είναι να γυρνάμε και να λέμε ο καθένας στις περιπτώσεις του άλλου στο οποίο υπήρχε μια τραγική κακοδιαχείριση του κράτους. Εμείς είστε γεμάτοι τέτοια παραδείγματα. Είναι λάθος πολιτικές, δεν είναι και τραγική κακοδιαχείριση. Είμαστε γεμάτοι τέτοια παραδείγματα. Και αν αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τρία πράγματα για το ότι η αυριανή μέρα πρέπει να περιμένει τον κόσμο, τότε απλώς δεν μας πιστεύει κανείς. Και εγώ αυτό το οποίο λέω και θα πιαστώ από κάτι το οποίο είπατε στην αρχή, αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή η χώρα είναι να μπουν σοβαρές δομές στο κράτος. Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να λέμε ως πολιτικοί, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει σωστά αν από την πολιτική την οποία εξαγγέλουμε, και χαίρομαι που ακούω τον κύριο Σαμαρά που λέει ωραία πράγματα κτλ. Αλλά από αυτό το οποίο εξαγγέλει σε αυτό το οποίο παίρνει ο κόσμος είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, διότι το κράτος δεν έχει δομές. Το έσα 2,5 χρόνια στο Υπουργείο και αν δεν βάζαμε δομές στο Υπουργείο, τίποτα από αυτά που λέγαμε ως πολιτικές διαχειρίξεις δεν μπορούσε να γίνει πράξη. Λοιπόν, οι δομές είναι αυτό που λέμε στο κράτος. Ο πολίτης δεν ξέρει ούτε από πού να αρχίσει, ούτε πού να τελειώσει μια διαδικασία. Και αυτό, αν δεν αλλάξει αυτό και αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι το οποίο δεν έχει δά και τόσο πολύ μεγάλες πολιτικές διαφορές με τα υπόλοιπα κόμματα,
Και δεν εννοώ μόνο τη Νέα Δημοκρατία, εννοώ και τα κόμματα της αριστεράς. Είναι ώρα για τα κόμματα της αριστεράς να δουν αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και να συμβάλλουν σε αυτό. Εγώ, όσο τουλάχιστον είμαι υπουργός, όσα τηλεφωνήματα έχω πάρει από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, έχω πάρει και από μικρά κόμματα. Και το παρελθόν δεν είναι να το ξεπερνάμε έτσι. Καθόλου δεν να το ξεπερνάμε έτσι. Και ο πρώην Πρωθυπουργό και ο κ. Βενιζέλο έχουν ζητήσει συγγνώμη. Χθες και ο κ. Παπαδρέου. Είμαι δύο χρόνια υπουργό. Είμαι δύο χρόνια υπουργό. Και σα λέω ότι αν κάποιο έχει να κερδίσει από όταν δείχνει το δάχτυλο στι προηγούμενε γενιέ, αυτό είμαι εγώ. Μπορώ να γυρίσω σε όλου του συνυποψήφιου μου τη ΑΘΕΝΑ και λέω τι έκανε εσύ όταν ήσουν υπουργό ή τι έκανε εσύ όταν ήσουν υπουργό. Γιατί να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι γελίο πλέον. Δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή να πούμε ότι κάναμε, κάναμε. Βεβαίως να τιμωρηθούν αυτοί που κάνανε παρανομίες. Κάτσε, γιατί έχει όμως και κάποια σημασία αυτό. Είπατε προηγουμένως για το θυμό, αλλά για το θυμό του κόσμου. Ένα ακούστε. Εγώ όμως διάβαζα μια συνέντευξη του Παπανδρέου προχθές που έλεγε ότι οι βασικές του επιλογές δικαιώθηκαν. Πώς γίνεται αυτό ότι μία να έχετε συνέστηση για το θυμό και την άλλη να επιμένετε ότι ο ίδιος ο Παπανδρέος ζητάει συγγνώμη. Και ο ίδιος ο Παπανδρέος ζητάει συγγνώμη. Και πάλι ζητάτε να κάνουμε μία ερμηνεία του παρελθόντος. Όχι, γιατί αυτό το παρελθόν προϊονίζεται και το μέλλον. Το οποίο εγώ αρνούμε να κάνουμε. Μα δεν το απότατο παρελθόν. Γιατί αυτές οι εκλογές θα πρέπει να είναι για το τι είναι το αύριο. Μα δεν πρέπει να πω 20 χρόνια. Όχι για το τι ήταν το χθες. Μα δεν μιλάμε για πριν από 20 χρόνια. Μιλάμε για πριν από 2 μήνες. Αν θέλετε να μιλήσουμε γι' αυτό ή θεωρείτε ότι εν πάση περιπτώσει όλοι έχουν πει αυτό το οποίο πιστεύουν. Θέλετε να σας κάνω κριτική για τα προηγούμενα δύο. Όταν ζητάτε συγγνώμη, δικαιούμεθα να ξέρουμε γιατί πράγμα ζητάτε συγγνώμη. Θέλετε να κάνετε κριτική για τα τελευταία δύο χρόνια. Θα το κάνω. Διότι εγώ είδα τον Παπανδρέου που έλεγε ότι οι βασικές του επιλογές δικαιώθηκαν. Προτιμώ το θυμό από τη χρεοκοπία. Ναι, ακριβώς. Συγγνώμη. Είπε ο Παπανδρέου. Προτιμώ το θυμό από τη χρεοκοπία. Εντάξει, ο καθένας θα το προτιμούσε αυτό αν ήταν αυτό το θυμό. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ. Αυτό προϋποθέτω δεν υπήρχε άλλο δρόμο. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχε και άλλο δρόμο να διαπραγματευτείτε πιο σκληρά, να επιβάλλετε κάποιου όρου, κάτι να κάνετε. Ο καθένας από εμάς έχει κάνει την κριτική για τα τελευταία δύο χρόνια και εγώ μπορεί την έχω κάνει και δημόσια και πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία κάναμε λάθος. Σήμερα μπορούμε να βρούμε κοινούς τόπους πάνω στους οποίους να συνεργαστούμε. Υπάρχει κάτι στο οποίο μπορούμε να συνθέσουμε γύρω από πράγματα τα οποία συμφωνούμε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η απλοποίηση της γραφειοκρατίας, ας πούμε, είναι κάτι για το οποίο δεν μπορεί να συμβάλλουν τα κόμματα της αριστεράς. Τόσο πολλοί πια έχουν τυφλωθεί από την αιμονή τους, την αντιμνημονιακή τους στάση, ώστε να μην μπορούμε να κάτσουν κάτω για να δουλέψουμε γύρω από κοινούς στόχους. Αν αυτή είναι η θέση τους, τότε εγώ πιστεύω ότι θα φυδατωθούν πάρα πολύ γρήγορα από τους ψηφοφόρους του Πασόκ που έχουν πάει εκεί για να εκφράσουν την οργή τους και αυτοί οι άνθρωποι θα γυρίσουν πίσω στο δικό μας κόμμα. Για τον κύριο Γερολαίο, να σου πω την αλήθεια, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πολιτισμό, που έχουν θεματολογία εσωτερική, λένε καλές κουβέντες. Ναι. Ότι έκανε δουλειά. Εκτός από κάποιους που υπόδομη έχουν παράπονα προσωπικής φύσεως περισσότερο, και εγώ ακούω ότι λένε καλές κουβέντες. Ναι. Ότι τέλος πάντων έκανε δουλειά υποδομής. Μου λένε ότι έχετε κάνει καλή δουλειά στους αρχαιολογικούς χώρους. Ναι. Αυτό το οποίο κάναμε είναι κάναμε μια προσπάθεια να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες προς τους επισκέπτες, γιατί ενώ έχουμε εξοδέψει πάρα πολλά λεφτά στην επιστημονική κατάρτιση των χώρων αυτών, δεν τα είχαμε δει ποτέ από τη μεριά του επισκέπτη. Έτσι λοιπόν γράψαμε όλες τις υπηρεσίες που μπορεί να έχει ένας αρχαιολογικός χώρος και τους χωρίσαμε σε τρεις κατηγορίες. Το εντυπωσιακό ήταν από τους 172 χώρους οι οποίοι χρεώνουν εισιτήριο στην Ελλάδα, οι 117 δεν είχαν ούτε καν βασικές υπηρεσίες. Δεν είχαν νερό και τουαλέτα δηλαδή. Και κάναμε ένα πρόγραμμα το οποίο κοστίζει σχετικά λίγο, δηλαδή είναι με λεφτά του ΟΠΑΠ και με τα λεφτά του ΤΑΠΑ, και αναβαθμίσαμε από τους 117 χώρους σχεδόν τους 70 μέσα σε ένα χρόνο, είναι τριετές το σχέδιο, και πρέπει να σας πω ότι και από όλους τους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα, κανείς μα κανείς δεν ήταν στην Α κατηγορία, δηλαδή που να έχει όλες τις υπηρεσίες. Μάλιστα. Ούτε Ακρόπολη. Ούτε Ακρόπολη.